για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να στέλνουμε το μήνυμα της ασφαλέστερης χώρας στον κόσμο, θα πρέπει και τώρα αυτή την περίοδο, την περίοδο 15 με 1 Ιουλίου ιδιαίτερα, που είναι σημαντική και κρίσιμη, να συνεχίσουμε με ασφάλεια από το χώρο εργασίας και από το χώρο που δραστηριοποιούμαστε, να εφαρμόσουμε τα πρωτόκολλα ασφαλούς και της ατομικής μας ευθύνης και από την άλλη της ασφάλειας που πρέπει να έχουν οι επισκέπτες με την εφαρμογή όλων των κανόνων υγείας. Είναι προϋπόθεση για να συνεχίζουμε και από 1 Ιουλίου που θα έρχονται και απευθείας με πτήσεις από το εξωτερικό στη Ρόδο, στα Δωδεκάνησα στην Ελλάδα, να συνεχίζουμε αυτό το μήνυμα ότι είμαστε η ασφαλέτερη χώρα στον κόσμο. Διεκδικούμε ένα μερίδιο από μια μικρή πίτα. Όσο μεγαλύτερο είναι, τόσο καλύτερα. Όσο περισσότερα από μηδενική βάση που ξεκινήσαμε, όσο περισσότερα έσοδα και επισκέπτες έρθουν, τόσο καλύτερα. Είναι μια χρονιά δύσκολη. Λάθη γίνονται. Θέλω να πιστεύω ότι είναι λάθη της στιγμής και δεν επαναλαμβάνονται. Προχωράμε μπροστά όμως. Από εκεί και πέρα όμως, θέλω να τονίσω αυτό που είπατε πριν. Θα πρέπει να υπάρχει μια σταθερή αντιμετώπιση όλοι μαζί του δικαιώματος να λέμε ότι είμαστε ασφαλής χώρα, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει συνεργασία εργαζομένων, επαγγελματιών, επιχειρηματιών και πολιτών. Δεν μπορεί να γυρνάει ο επισκέπτης σε παραλία, σε μπαρ, σε εστιατόρια, σε ξενοδοχεία και να βλέπει μια αχαλιναγώγητη συμπεριφορά που δεν εφαρμόζονται τα μέτρα. Μην ξεχνάτε ότι αντιμετωπίσουν και τα υπουργεία και τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης πρωτόγνωρα αυτή την πρόκληση. Δηλαδή πιάνει η πρόκληση το να υπάρχουν μέτρα που πέρα από τις αντοχές του κρατικού προϋπολογισμού εφαρμόζονται. Είμαστε σε μια βάση ότι θα καλύψουμε όσο μπορούμε τις ανάγκες στον εργαζόμενο, στον επαγγελματία και στον επιχειρηματία. Το κάνουμε με πολύ μεγάλο σεβασμό σε αυτή την μεγάλη οικογένεια του τουρισμού που έχει δώσει θυσίες χρόνια τώρα ώστε να αντιμετωπίσει κρίσεις και κρίσεις όπως ήταν η προηγούμενη δεκαετία, αλλά τώρα λόγω του ότι έχουμε τον τουρισμό να έχει μεγάλη βλάβη εξαιτίας του κορονοϊού, καταλαβαίνετε ότι θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Στο πλαίσιο αυτής της αναφοράς μου, επιτρέψτε μου να καταθέσω ότι η παρουσία του Υπουργού Υγείας του Βασίλη του Γιγύρια, που τη σχεδιάζουμε εδώ για 2 εβδομάδες, θα είναι μια επίσκεψη στο νοσοκομείο, στο κέντρο υγείας Αρχαγγέλου, στην περιφέρεια. Θα συναντήσει γιατρούς, νοσηλευτές, ανθρώπους που εργάζονται στον χώρο της υγείας, αλλά και επίσης με τους ίδιους τους πολίτες, ώστε να εδραιωθεί το αίσθημα ασφάλειας στο νησί και στην νησιωτική χώρα και στους τουρκικούς τουρισμούς. Και είναι επίσης μια σημειολογική, πέρα από την ουσιαστική επίσκεψη, μια σημειολογική αναφορά θα γίνει αύριο, ότι είμαστε πάντα δίπλα στον πολίτη. Αυτό λοιπόν θέλω να το ξεκαθαρίσουμε, ότι η κυβέρνηση νοιάζεται για τα νησιά, για τους τουρκικούς τουρισμούς, για την υγεία τους, και το σχέδιο που έχει αναπτύξει το Υπουργείο Υγείας για τους νησιωτικούς προορισμούς σε όλη την επικράτεια είναι ένα σχέδιο ασφάλειας για τη διαχείριση των κρουσμάτων, το τονίζω κύριε Χατζιωάννου, για την ανάγκη να περιθάλψουμε δωρεάν τους επισκέπτες από την Ευρώπη αλλά και τους συνοδούς τους να τους φιλοξενήσουμε. Αυτό το στίγμα θα δώσουμε αύριο και από τη Ρόδο, και σε αντίθεση με άλλες χώρες που λένε ότι δεν θα πλώσουμε γέφυρα διακομιδών ασθενών πολιτών μας. Εμείς λοιπόν αναλαμβάνουμε και αυτή με πολύ μεγάλο σεβασμό στους επισκέπτες μας. Αν συμβεί, όπου και αν συμβεί, υπάρχει άξιο πλάν και θα καλύψουμε απόλυτα τα έξοδα χωρίς κανένα ενδιασμό.